Σημαντική ήταν η ανταπόκριση των πολιτών στην πρωτοβουλία της φιλοζωικής ομάδας Βόλου, που χθες και σήμερα ήταν στην παραλία της πόλης προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για το θέμα των αδέσποτων ζώων. Τα μέλη της φιλοζωικής ομάδας έδωσαν για υιοθεσία αρκετά αδέσποτα κουτάβια και μεγαλύτερα σκυλιά που φιλοξενούνταν στον ξενώνα του Δήμου Βόλου στα Μελισσάτικα. Υπάρχουν πάρα πολλά αδέσποτα και συνεχώς εμφανίζονται κι άλλα. Ειδικά τώρα περίοδος αναπαραγωγής και αυτά, προσπαθούμε να βρούμε τα σκυλιά που χρειάζονται στήρωση, να περιθάψουμε πάρα πολλά σκυλιά τα οποία έχουν διάφορες αρρώστιες, ψώρα, καλαζάρ και αυτά. Και προσπαθούμε οπωσδήποτε να βοηθήσουμε στις υιοθεσίες, στο καταφύγιο, γιατί έχει γεμίσει από σκυλιά. Έχουμε πάνω αυτή τη στιγμή γύρω στα 30 κουτάβια και 20 μεγαλόσωμα. Αυτά το διήμερο πώς πήγε εδώ στην παραλία, πώς ήταν η ανταπόκριση του κόσμου? Υιοθετήσανε σκυλιά, είναι κάποιοι δηλαδή που πήραν εδώ, βλέποντας ένα κουταβάκι εδώ, το πήραν στο σπίτι? Ναι, ναι, φύγανε εχθές 4 κουτάβια, τα οποία τα κατεβάσαμε το καταφύγιο. Τα σκυλάκια που δίνονται για υιοθεσία είναι εμβολιασμένα και στηρωμένα. Η συγκεκριμένη προσπάθεια είναι ιδιαίτερα σημαντική με δεδομένο το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων που αντιμετωπίζει και ο Βόλος. Αυτή η προσπάθεια μέχρι τώρα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Από τα 7 σκυλιά που είχαμε χθες εδώ, υιοθετήθηκαν τα 4, τα οποία είναι ένας μεγάλος αριθμός, αν σκεφτεί κανείς ότι 4 σκυλιά δεν θα γυρίσουν στο δρόμο ή ότι δεν θα αναπαραχθούν στο δρόμο. Ο κόσμος έχει ενδιαφέρον, η νοοτροπία αλλάζει, ενδιαφέρονται περισσότεροι νέοι άνθρωποι και θα είναι κέρδος εάν έρθουν και άλλοι εθελοντές στην ομάδα. Έχουμε και μια σελίδα στο Facebook, εάν κάποιος ενδιαφέρεται, για να ενημερωθεί και από εκεί, στην οποία μπορεί να γράψει εθελοντές για τα αδέσποτα του Βόλου και θα μας βρει εκεί. Και από εκεί μπορεί να ενημερώνεται κάποιος για τη δράση της ομάδας, για κάποιες κινήσεις, όπως για περιποίηση κάποιων ζώων που βρίσκονται στο καταφύγιο ή για διάφορα άλλα τα οποία τρέχονται, τα οποία προκύπτουν στην πορεία.